Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Απλώς να επισημάνω στο προηγούμενο συνάδελφο ομιλητή της Νέας Δημοκρατίας ότι ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υποστήριζε την άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπως και το κόμμα του είχε υπογράψει και ο νυν πρόεδρος και ο προηγούμενος ο κύριος Σαμαράς και τώρα ο κύριος Μητσοτάκης την πρόταση που ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποβάλει όσον αφορά την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας και να το επισημάνω επίσης, παρότι δεν με ακούει, ότι το 2008 η χώρα δεν ήταν σε ανάπτυξη, αλλά είχε ήδη μπει στην κρίση, όπως αποδείξανε μετά όλοι οι ευρωπαϊκοί και διεθνείς θεσμοί και τα στατιστικά, και ότι φυσικά η χώρα μας έχει βγει από τα μνημόνια το 2018, κάτι που πλέον και ο δικός σας υπουργός, ο κύριος Σταϊκούρας, όχι μόνο παραδέχεται, αλλά καταγράφεται με όλα τα σχετικά δημοσιονομικά και οικονομικά μεγέθη στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ολοκληρώνεται η συζήτησή μας. Δεν θέλω να επαναλάβω επιχειρήματα πάρα πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά που έχουν αναπτυχθεί με πολύ μεγάλη πληρότητα και από το Γενικό μας Εισηγητή και από τον Κοινοβουλευτικό μας σήμερα εκπρόσωπο και από όλους τους συναδέλφους που πήραν τον λόγο. Θα ήθελα να εστιάσω σε τρία σημεία, μιας που μπορούμε πλέον να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα, κάποιες διαπιστώσεις από αυτή τη συζήτηση. Σίγουρα η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι το μείζον θέμα της σημερινής ενότητας που συζητάμε. Και η συνένεση ευρύτερη, που τα περισσότερα κόμματα έχουμε οδηγηθεί, ότι δεν πρέπει η εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας να οδηγεί σε διάλυση της Βουλής, είναι ένα δεδομένο. Όμως αυτό το δεδομένο δεν μπορεί να οδηγήσει, γιατί θα ήταν και παράδοξο αυτό, γιατί το μείζον είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο ρόλος του. Δεν μπορεί λοιπόν αυτή η προσπάθεια, η σωστή, να αποδεσμευτεί από τη διάλυση της Βουλής, να οδηγήσει στη μείωση της νομιμοποίησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, στην αποδυνάμωση του κύρους του, στη μείωση των ευρύτερων συνενέσεων που απαιτούνται και τελικά ο ρυθμιστικός παράγοντας του πολιτεύματος να βγει από αυτή την αναθεώρηση αποδυναμωμένος. Αυτό είναι ένα παράδοξο. Σίγουρα δεν υπάρχει εύκολη λύση. Εμείς με τη δική μας πρόταση το προσεγγίσαμε και βρήκαμε μία λύση που υπησέρχεται ο λαϊκός παράγοντας, χωρίς να γίνεται διάλυση Βουλής και εκλογών, προκειμένου να ξεπεράσουμε ακριβώς αυτό το πρόβλημα. Είπε ο κύριος Γεραπετρίτης πριν ότι γιατί διαμαρτυρόμαστε, αφού και στο ισχύον Σύνταγμα υπάρχει η διάταξη περί σχετικής πλειοψηφίας. Παρέλειψε όμως να πει ότι αυτή η διάταξη υπάρχει εφόσον έχει μεσολαβήσει ο λαϊκός παράγοντας που στο ισχύον Σύνταγμα ήταν οι εκλογές, αυτό που θέλουμε τώρα να αποτρέψουμε. Συνεπώς, πρέπει να λάβουμε δύο πράγματα υπόψη. Και εγώ επειδή δέχομαι ότι υπάρχει μία συζήτηση ειλικρινής, ο καθένας με την ιδεολογική και πολιτική του προσέγγιση. Πρώτον, τα διδάγματα μιας κρίσης. Πριν 10 χρόνια, το 2008, δεν φανταζόμασταν τι θα ακολουθήσει. Είδαμε όμως να αποδυναμώνεται το αίσθημα εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού, όπως και των πολιτών της Ευρώπης συνολικά, στους θεσμούς. Είναι η στιγμή τώρα εμείς να οδηγηθούμε σε αποδυνάμωση ενός κορυφαίου θεσμού στο πολίτευμα, όπως είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Τζαμπάρα, που τον εκτιμώ πολύ, που μίλησε πάρα πολύ ωραία το πρωί και είπε ότι θα επιδιωχθούν, και το δέχομαι ότι αυτή είναι η πρόθεσή σας, δεν το αμφισβητώ, ευρύτερες συνενέσεις και όλα αυτά στην διαδικασία Προέδρου της Δημοκρατίας. Εδώ όμως δεν ερχόμαστε να κάνουμε μια συνταγματική αναθεώρηση για το σήμερα, για τη συγκυρία, για την επόμενη εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας. Εδώ είναι για τα επόμενα 5 και 10 και 15 χρόνια. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας. Βλέπουμε τι γίνεται στο θεσμικό πλαίσιο της Αμερικής, της Βρετανίας. Καταστάσεις που δεν πίστευε κανείς ότι θα βλέπαμε σε αυτές τις χώρες να βιώνουν τα θεσμικά και συνταγματικά τους καθεστώτα. Άρα, υπό αυτή την έννοια, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αναλογιστείτε και να σκεφτείτε πάρα πολύ σοβαρά, γιατί κατά κάποιο τρόπο γίνεστε και υπεύθυνοι για ό,τι θα ακολουθήσει στο μέλλον, το απότερο μέλλον, αλλά ίσως και το πιο άμεσο μέλλον. Λέγοντας αυτά, και με τον κύριο Στυλιανίδη, τον πρόεδρο της Επιτροπής μας, είχαμε και την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα να συμμετέχουμε από κοινού σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Δικηγορικό Σύλλογο της Αθήνας, γεμάτη αίθουσα με συναδέλφους νομικούς, και μάλιστα την είχε οργανώσει η Ένωση Ελλήνων Δημοσιολόγων. Πρέπει να σας πω,
και είναι εδώ και ο κύριος Ηλιανίδης να το επιβεβαιώσει, ότι σε αυτό το θέμα που κυρίως επικεντρώθηκαν ήταν το ζήτημα της σχετικής πλειοψηφίας και ακόμα περισσότερο, με συγχωρείτε, της εκλογής σε περίπτωση ισοψηφίας του πρεσβυτέρου. Ήταν... Το αποσύρατε, δεν το ήξερα γιατί δεν ήμουν συνέχεια εδώ. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό που το αποσύρατε. Αυτό ήταν όντως, ευτέλιζε τη διαδικασία και χαίρομαι για αυτό που λέτε. Όσον αφορά τη σχετική πλειοψηφία, πρέπει να σας πω ότι και ο Σύμβουλος Επικρατείας των Αμπαρών και ο Πρόεδρος της Ένωσης Δημοσιολόγων που δεν έχει καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ και οι δικηγόροι συνάδελφοι από κάτω βάζαν θέμα γι' αυτό και το βάζαν με ανησυχία. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να το σκεφτείτε πάρα πολύ και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η πλειοψηφία που εκλέγει πρόεδρο από τη Βουλή να είναι κάτω από τη δεδηλωμένη. Πρώτα απ' όλα γιατί εφόσον υπάρχει κυβέρνηση και όλη η διαδικασία είναι για να μην διαλυθεί η Βουλή, άρα υπάρχει δεδηλωμένη που προτείνει πρόεδρο της Δημοκρατίας, και αν πάρουμε και ένα άλλο σενάριο, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ τι σας οδηγεί, μια κυβέρνηση συνεργασίας, πάλι έχει τη δεδηλωμένη. Ακόμα όμως και αν υπάρχει διαφωνία μεταξύ των μερών που συγκροτούν μια κυβέρνηση συνεργασίας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να σταθεί αυτή η κυβέρνηση αν μόνο ένα κομμάτι της ψηφίσει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και το άλλο όχι. Αυτό λοιπόν το λέω γιατί θεωρώ ότι αξίζει να λέμε και επιχειρήματα. Δεν είναι μόνο να κάνουμε αντιπαράθεση, παρότι εμείς θεωρούμε ότι η δική μας πρόταση είναι η πιο ενδεδειγμένη. Τώρα, χαίρομαι πολύ που άκουσα και κατάλαβα από την παρέμβαση του κύριου Γεραπετρίτη ότι προχωράτε και ως πλειοψηφία στην αποδοχή της πρότασής μας για την νομοθετική λαϊκή πρωτοβουλία. Αυτό το θεωρώ θετικό και πιστεύω ότι ήταν μια ανακολουθία από τη μεριά της πλειοψηφίας, καθώς και στη συνθήκη της Λισαβόνας είχατε συμφωνήσει και έχει αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα ενός εκατομμυρίου Ευρωπαίων πολιτών να κινήσουν μια διαδικασία τέτοια. Εγώ μπορώ να καταλάβω αυτά που λέει ο κύριος Τζαβάρας και συμφωνώ με τον κύριο Δρίτσα ότι τα κόμματα, όπως και εσείς είπατε, είναι βασικός θεσμός η λειτουργία της δημοκρατίας. Άλλο αν και τα κόμματα έχουν πληγεί από την κρίση με την έννοια του πώς λειτουργούν σε σχέση πολλές φορές με το κράτος, με τους πολίτες, με τις πρωτοβουλίες που παίρνουν, παραμένουν όμως να είναι ένας βασικός θεσμός προγραμματικού λόγου ενεργού συμμετοχής των πολιτών. Δεν θεωρώ όμως ότι έρχεται σε αντιπαράθεση με το να δώσουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή κάποιων άμεσων δημοκρατικών διαδικασιών. Σαφώς είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε κάποιες προϋποθέσεις. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι ένα θέμα που μέχρι τη Δευτέρα που θα ψηφιστεί αυτή η διάταξη μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Θεωρώ όμως ότι θα είναι ένα θετικό βήμα. Χαιρόμαστε λοιπόν που αυτή η πρότασή μας γίνεται αποδεκτή. Ένα μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και κλείνω. Και πιστεύω ότι είναι και ένα σημάδι εμπιστοσύνης και προς τον ελληνικό λαό. Ζητούμε αποκατάσταση εμπιστοσύνης του ελληνικού λαού προς εμάς, τα κόμματα, το πολιτικό προσωπικό. Αλλά η λαϊκή κυριαρχία σημαίνει ότι και εμείς δεν αμφισβητούμε την οριμότητα και τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά και να ανανεώνει και με τη συμμετοχή της, όχι απλώς σε πρόσωπα, αλλά και στις αγωνίες. Όπως για παράδειγμα λέω για τα θέματα των νέων ανθρώπων και την κλιματική αλλαγή, που είναι ένα θέμα που ενδεχομένως να είναι ένα τέτοιο ζήτημα άμεσης δημοκρατίας. Κλείνω εκφράζοντας τη χαρά μου που περνάει με ευρύτερη συνένεση η πρότασή σας για τις εξεταστικές επιτροπές. Εμείς, όπως ξέρετε, θα θέλαμε ενδεχομένως να έχει περισσότερες δυνατότητες. Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό βήμα δημοκρατίας. Σας ευχαριστώ πολύ.